Όπως σας είχα ενημερώσει από νωρίς σήμερα, είναι πραγματικά μεγάλη και η χαρά και η τιμή προσωπικά που έχω μαζί μου εδώ στην εκπομπή έναν, πώς να πω, φίλο από τα παλιά, έναν άνθρωπο που μικρός ήμουνα όταν τον πρωτογνώρισα και είμαι ακόμα χαρούμενος και ιδιαίτερα τιμημένος που είναι και σήμερα φίλος μου, ο Γιάννης ο Φραντζέσκος. Καλημέρα σας, κύριε Φραντζέσκο. Καλημέρα Γιώργο, και σε σένα και στους ακροατές. Σε ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια, αλλά είναι αλήθεια αυτό, πραγματικά είσαι από τους λίγους που συνεχίζουν να εργάζονται, που είσαι πάντα κοντά μας. Ναι. Έτσι είναι, αλλά δεν θα μιλήσουμε για μένα σήμερα, θα μιλήσουμε για σένα και πολύ λίγη μισή ώρα να τα πούμε, ό,τι προλάβουμε. Η τελευταία συνάντησή μας στο ατελιέ σου ήταν πριν μερικές εβδομάδες, όταν έγινα αυτόπτης μάρτυρας αυτής της μοναδικής τελευταίας σου ερωμένης, της γλυπτικής, όπου αφήνεσαι στη φύση να κάνει το πρώτο βήμα και να ακολουθήσεις εσύ, χρησιμοποιώντας την ίδια τη φύση και το τι έχει κάνει στις πέτρες, να τους δώσεις εσύ μια τελική μορφή. Και μάλιστα, από ό,τι ξέρω, είναι μοναδικό παγκόσμια αυτό το είδος που κάνεις εσύ, να αφήνεις δηλαδή τη φύση να πάρει την πρώτη κίνηση και να ακολουθήσεις εσύ. Και λέγεται, μετά από δική σου πρόταση, η γλυπτική Νάξου αυτό. Καλά τα λέω μέχρι τώρα? Ναι, ναι, ναι. Ναι, Γιώργο, είναι αλήθεια ότι είναι μια τεχνική που γίνεται για πρώτη φορά και η αλήθεια είναι ότι συζητάω με τις πέτρες, μιλάω με τις πέτρες. Οι πέτρες, όταν τις ρωτήσω, μου ψιθυρίζουν. Και λέω ψιθύρισου γιατί δεν ακούει και καλά, αλλά πρέπει και να προσπαθήσεις να τις ακούσεις. Και είναι αυτές πραγματικά που αποφασίζουν για την τελική μορφή που θα δώσω στην πέτρα. Όταν κοιτάζω την πέτρα, προσπαθώ, κοιτάζω τη δομή της. Επομένως καταλαβαίνω και τη συμπεριφορά της, ότι αν την κόψω έτσι, αν τη σκαλίσω αλλιώς, θα γίνει αυτό το πράγμα. Και πραγματικά συζητάω με τις πέτρες, κατά κάποιο τρόπο, και είναι αυτές οι οποίες αποφασίζουν την τελική μου μορφή που θα τους δώσω. Και εγώ δεν κάνω τίποτε παραπάνω, απλώς αναδεικνύω την ομορφιά της φύσης, αναδεικνύω το έργο της φύσης. Μια πέτρα η οποία παίρνει ίσως χιλιάδες χρόνια ή και εκατομμύρια να τη δημιουργήσει η φύση με τα χρώματά της, τα νερά, τα σχήματά της, όλα αυτά. Εγώ μπορεί, ας πούμε, σε λίγες μέρες, κάποιες ώρες, να κάνω μικροεπεμβάσεις επάνω σε αυτό το τεράστιο έργο της φύσης και να αναδείξω την ομορφιά της. Και όσοι έχουν δει αυτή τη δουλειά, μεταξύ των οποίων και εγώ, πραγματικά είναι εκπληκτικό. Και νομίζω ότι έχουν γίνει προτάσεις να γίνουν εκθέσεις και εκτός Ελλάδας με τα έργα αυτά. Ναι, από παλιά έχουν γίνει αυτές. Η πρώτη πρόταση που έχω ήταν να κάνω στη Ρώμη, με μια κοπέλα η οποία γνώρισα και είναι διευθύντρια σε ένα παλαιό θέατρο μεσαιωνικό εκεί στη Ρώμη, στο κέντρο της Ρώμης. Είναι δύσκολο να πάω, γιατί είναι βαριά, είναι δύσκολο να τα μετακομίσω και όλα αυτά. Είμαστε φιλαράκια τώρα, αυτή έρχεται κάθε χρόνο και εκεί βέβαια πήγε μια ομάδα από εδώ, από την Άξο, μουσική ομάδα, ο Αλέξης βασικά, ο Αλέξανδρος, και πήγανε και παίξανε μουσική. Είχατε πάει εκεί πέρα, είχατε παίξει μουσική. Ναι, και το αντίθετο, αφού είναι έργα μοναδικά. Ναι, συγγνώμη, και επίσης, ναι, με έχουν καλέσει στη Ζυρίχη να πάω, και Αγγλία, που έχω εκεί άλλη μια φίλη. Εγώ θα πω, επειδή ακριβώς οι λόγοι είναι ευνόητοι λόγω του όγκου, του βάρους και του εύθραστου της κατάστασης, ναι, είναι δύσκολο να μετακινηθούν, μια ευκαιρία να έρθουν να θαυμάσουν εξάλλου αυτά τα δύο στοιχεία που είναι γηγενή, και η πέτρα είναι κομμάτι αναπόσπαστο της γης, της Νάξου, αλλά και τον καλλιτέχνη που είναι Νάξιος, να τους απολαμβάνουν στον τόπο που γεννήθηκαν και τα δύο, και το έργο και ο καλλιτέχνης δηλαδή. Και ναι, να σου πω και κάτι μεταξύ μας τώρα. Αυτό που δεν ακούς καλά όσο περνάει ο χρόνος είναι επειδή ασχολείσαι με τον πολιτισμό στο νησί, τόσα χρόνια έχεις κουφαθεί.
Σε λέω, έχουν φάνει, φίλε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως μου λες, πρέπει να είμαι ευτυχισμένος που δεν ακούω, που δεν ακούω τις μπαρούφες και όλα τα άλλα που συμβαίνουν εδώ. Ακριβώς. Και είναι αλήθεια. Πραγματικά, κάποιες φορές είναι καλό να μην ακούς. Έτσι. Γιατί ναι, και να μην ακούς, βλέπεις και από ό,τι διαπιστώνεις, είναι κοινή διαπίστωση αυτή η δική μας. Τουλάχιστον στον χώρο του πολιτισμού, στο νησί διανύουμε δύσκολες εποχές, σκοτεινές. Ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα, είμαστε κάπου εκεί στο μεσαίωνα που υπήρχε εκείνος ο σκοταδισμός, εκείνο εκεί το που ήταν κάτι παρόμοιο, δεν ξέρω γιατί. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας διοικούν όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν ευαισθησίες, δεν ξέρω γιατί, δεν ασχολούνται, δεν τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός, ο εξοραϊσμός. Είναι δύο βασικά πράγματα, και ο εξοραϊσμός, γιατί πάνε μαζί αυτά τα δύο. Δεν συνειδητοποιούν ότι η εξέλιξη της ανθρωπότητας επάνω σε όλα τα πράγματα, στη φιλοσοφία, στην παιδεία, στις επιστήμες, γενικά σε όλα τα πράγματα, το κύτταρο και η βάση είναι ο πολιτισμός. Και δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί ήδη η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε καταργήσει τον πολιτιστικό οργανισμό που κάτι έκανε. Βέβαια τώρα έρθε και ο φίλος μας ο Μητσοτάκης και κατάργησε νομίζω από όλους τους δήμους. Τα νομικά πρόσωπα. Ναι, λοιπόν, τα νομικά πρόσωπα, ναι. Δεν ξέρω τώρα, αλλά σίγουρα υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί ένας φορέας, δημοτικός φορέας, γιατί ο Δήμος μπορεί να το κάνει αυτό, ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι τεράστιο στο νησί μας, το ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε μουσικούς, έχουμε καλλιτέχνες, έχουμε ηθοποιούς, τα πάντα έχουμε. Δεν κοστίζει τίποτα αυτό να τους ενεργοποιήσουμε, απλώς χρειάζεται ένα φορέα να τους ενεργοποιήσει, ώστε αν χρειαστούν κάποια χρήματα, κάποια αυτά, να μπορεί να τους βοηθήσει. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο νησί μας. Και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Αυτά, φίλε μου. Είναι κοινές σκέψεις, τις έχουμε κάνει στην αέρα και με τον Γιώργο τον Βελέτζα, για το τουλάχιστον το ανθρώπινο υλικό που έχει το νησί σε κάθε μορφή τέχνης, όπως είπες, από ηθοποιούς και τραγουδιστές μέχρι εικαστικούς, τα πάντα όλα. Και δυστυχώς μένει ανεκμετάλλευτο, σε εισαγωγικά η λέξη, από την ίδια την Άξο, που είναι η πατρίδα τους. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή, είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι κάτι πρέπει να γίνει για κάτι, αυτό το κάτι θέμα. Κάτι και ναι, ναι, φίλε μου. Και περιμένουμε να δούμε πότε και αν αυτό το κάτι. Πότε και αν. Εσύ πόσα χρόνια περιμένεις για να συμβεί αυτό το κάτι? Φίλε μου, κοίταξε να δεις. Εγώ ήμουν ενεργός από το... Ήταν το 79 μέχρι και το 90 τόσο. Ήμουνα σε όλα τα διοικητικά συμβούλια του πολιτιστικού τότε. Και μετέπειτα βέβαια είχα δημιουργήσει κάποια θεατρική ομάδα που διάλυσε ο πολιτιστικός. Εντάξει, αλλά μετά επικόκοτα για 20 χρόνια πόσο ήταν, εκεί 16. Δεν υπήρχε τίποτα, ήταν όλα νεκρά τουλάχιστον πολιτιστικά. Κάτι πήγε να γίνει με τον Μαργαρίτη. Ξεκινήσατε εσείς, και λέω εσύ και ο Βελέτης φίλος μου, αλλά τα παιδιά μου όλοι αυτοί. Και είχαμε ξεκινήσει, μου ήταν ο Δήμαρχος, ήταν ακόμα ο Μαργαρίτης, ήταν στις αρχές, πρώτους μήνες. Που κάναμε καρναβάλι. Και ναι, που κάναμε το καρναβάλι και τα λοιπά. Και είχε μαζευτεί όλο το νησί, γιατί το είχε ανάγκη, γιατί χρόνια ήταν νεκρά όλα. Είχαμε και μία αντίρρηση, είχαμε μία αντιδικία μάλλον εμείς οι δύο σε εκείνο το συγκεκριμένο καρναβάλι, για κάτι που κατασκεύαζα εγώ και το θεώρησες υπερβολικό. Το θυμήθηκες, ε? Ναι, φοβόμουν να δεν ήξερα αν είναι σωστό να το βγάλουμε έξω ή όχι. Ήταν γύρω στα 5-6 μέτρα. Ναι, καλά. Ένα πέος. Με έκανες να γελάσω, φίλε. Έτσι, να το καλαμπουρίζουμε λίγο. Και δεν θα ξεχάσω βέβαια ποτέ, γιατί για μένα είναι μια εικόνα που θα μου μείνει στο μυαλό. Τώρα που λέμε για καρναβάλια, το μεγαλύτερο καρνάβαλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στη νεότερη ιστορία του νησιού, που έχει κατασκευάσει εσύ δηλαδή, στον οποίο λόγω του ύψους είχαμε αναγκαστεί να βγάλουμε και το καπέλο για να περάσει από τα σύρματα της ΔΕΗ. Είχα εκβολέσει τη ΔΕΗ και είχε φέρει κοντάρια για να σηκώνει εδώ εκεί στην Α, κάπου εκεί, ναι, τα καλώδια για να περάσει. Ναι, φοβερό. Για να περάσει τότε. Ήταν και ο πρώτος κινούμενος, νομίζω, έτσι γίνεται. Ναι, γιατί είχα από κάτω ένα σίδερο και γύριζε το κεφάλι δεξιά-αριστερά.
δεξιά-αριστερά. Το οποίο τώρα δεν το χρησιμοποιούν, δεν ξέρω γιατί. Αλλά θέλω να συμπληρώσω, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που ξεκινήσαμε τώρα, ότι δεν ήταν μόνο το καρναβάλι. Είχατε ξεκινήσει, ναι, είχατε μαζευτεί καταρχήν περίπου, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 200 άτομα. Και είχατε δημιουργήσει χοροδίες, είχατε δημιουργήσει ομάδες, μουσικές ομάδες. Είχαν γίνει 5-6, πελάτε, εσύ πρέπει να ξέρεις πόσα παιδιά έτσι διαφορετικά. Υπήρχε. Και παίζανε μουσικές, είχαν θεατρικές ομάδες. Και δυστυχώς το διαλύσανε. Και να πω και κάτι, πάντα έλεγα του Μαργαρίτη, λέω δήμαρχη, πρόσεχε αυτά τα παιδιά, σαν τα μάτια σου, γιατί αυτά τα παιδιά θα κάνουν λάθη. Αλλά μέσα από τα λάθη τους μαθαίνουν. Πρόσεχε τα. Πρόσεχε. Ναι, Γιάννη μου. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω αν αυτή ο Μαργαρίτης ποιος θα είναι. Σημασία έχει ότι μπήκανε κάποιοι άλλοι εκεί. Σας διαλύσανε. Κάποιος βγήκε στο ραδιόφωνο και είπε ότι εντάξει, τι σας νοιάζει. Εμείς θα κάνουμε και καλύτερο καρναβάλι και καλύτερο καρνάβαλο. Αλλά έχουν τον ίδιο καρνάβαλο ακόμα. Τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι μόλις πάει να γίνει κάτι καλό. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι, είχα συναχωρηθεί πάρα πολύ τότε που σας είχαν διαλύσει. Με το Γιάννη να το πω και δημόσια, μιας που μας δίνεται ευκαιρία σε αυτό το δημόσιο διάλογο συζήτηση, συναντηθήκαμε το καλοκαίρι στον Καλόξυλο, όταν έγινε το φετινό τριήμερο, και ήταν μία από τις συζητήσεις που κάνουμε αυτή, ότι έχει τόσα πολλά στοιχεία όμορφα και κυρίως η ορεινή Νάξος, χωριά, εικόνα, παράδοση, κουλτούρα, που είναι κακό που δεν αναδεικνύονται. Ναι. Κοίταξε, αυτή η προσπάθεια που έχεις κάνει, γι' αυτό σου λέει, είσαι από τους μόνους, από αυτούς που ήταν δίπλα μας από παλιά, ο οποίος συνεχίζει, το είπα και προηγουμένως. Ναι. Και μπράβο σου. Τζόνι Γουόκερ. Ναι, και συνεχίζει εκεί. Μπράβο στον αγώνα. Οι εκδηλώσεις αυτές που γίνονται στον Καλόξυλο είναι καταπληκτικές. Είναι πραγματικά πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και να πω και στον κόσμο κάτι που ίσως να μην το ξέρει. Έχει ζωγραφίσει εκεί κάποιες πόρτες, οι οποίες είναι φοβερές, και ειδικά η πρώτη πόρτα. Έχω πάει την πλάκα μου, σε ζηλεύω. Άκου να δεις τώρα. Ζηλεύω τη ζωγραφία. Ναι, ζηλεύω. Αυτό το έχω πει και ιδιαίτερα εκεί πέρα, αλλά το θέλω να το πω και δημόσια. Ειδικά εκείνη η πρώτη ζωγραφίση στην πόρτα είναι καταπληκτική. Καλά, να το πω και εγώ δημόσια, ότι και μόνο που ακούω τέτοια λόγια από σένα, γιατί για όσο το ξέρουν, ο Γιάννης δεν ασχολείται μόνο με την κληπτική. Δεν υπάρχει μορφή της τέχνης που να μην έχει ασχοληθεί αυτός ο άνθρωπος μαζί. Έχει σπουδάσει φωτογραφία, είναι ζωγράφος, παίζει μουσική, μαγειρεύει καλά. Φωτογραφίζει ωραία. Καλά, είπαμε, έχει σπουδάσει και αυτό. Και βράζει ωραία αυγά. Και βράζει σφιχτά αυγά καταπληκτικά. Και πραγματικά. Είναι τιμή για το νησί μας, Γιάννη, και δεν το λέω με ίχνος υπερβολής, ότι διαθέτει ένα τέτοιο πολύπλευρο καλλιτέχνη, ο οποίος μέσα από τη δουλειά του προάγει όχι μόνο τον πολιτισμό εδώ στον τόπο μας, αλλά κάνει και γνωστή διεθνώς την Άξο. Δεν έχουμε πολλούς πλέον. Και θα πρέπει να τους τιμούμε και πάνω απ' όλα να τους ακούμε, αν ακούει κανένα αυτά που λέμε σήμερα, από αυτά τα αυτιά που αποφασίζουν για την πολιτιστική διαδρομή του τόπου. Καλό θα ήταν να ακούσει σοβαρά τα όσα είχε πει νωρίτερα ο Γιάννης για το πού βρισκόμαστε και το πού μπορούμε να πάμε, που είναι και το σημαντικό. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό. Έχω γίνει παπαγάλος να το λέω, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνω. Ίσως το κατανοήσω κάποια στιγμή, να αξιοποιήσουμε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, το τεράστιο. Και να προσφέρουμε και να δημιουργήσουμε πολιτισμό σε αυτό το νησί. Ναι, πολιτισμός βέβαια που... Τι, θες να πεις κάτι, Βελέτσα? Όχι, πάνω σε αυτό που λέμε, αυτό πρέπει να γίνει στην Άξο και το δικαιούται, νομίζω, είναι ένα μουσικό σχολείο. Αν γίνει ένα μουσικό σχολείο στην Άξο, μακροπρόθεσμα θα αλλάξει το νησί πολιτιστικά. Ασφαλώς. Το 86... όταν είχα δημιουργήσει εκτός την ορχήστρα των μεγάλων, είχα κάνει μια ορχήστρα των μικρών που ήταν τότε τα παιδιά 13, 14, 15 ετών, και είχαν κάνει κάνα δύο συναυλίες στην πλατεία. Ήρθαν τότε στον πολιτιστικό σύλλογο πάνω από 100 παιδιά και θέλανε να μπουν στην ομάδα και να τραγουδήσουν και όλα αυτά. Και έχω βίντεο από αυτά που σας λέω, είναι τεκμηριωμένα, και αναγκαστήκαμε και φέραμε τότε την δασκάλα, την... ξέχασα το όνομά της τώρα,
του μικροβιολόγου, του Γρατσία, η οποία είχαν πάει τότε, μπορώ να πω ότι το 80% των νέων τότε είχαν μάθει να ψιλοπαίζουν ένα λίγο μπουζούκι, λίγο όργανο, λίγο βιολί. Μετά ήρθαν τα παιδιά του Ντιβανά και όλα αυτά. Μάλιστα. Και θέλω να πω, ένα χαλικάκι χρειάζεται κάθε φορά. Αυτό που λέει είναι σωστό. Και όχι μόνο με τη μουσική. Για πολλά, εγώ του έχω πει επανελειμμένως, ελάτε να σας κάνω κάποια μαθήματα φωτογραφίες. Ναι. Μπορώ να σας κάνω κάποια. Έχω τελειώσει μια πολύ καλή σχολή φωτογραφίες. Ελάτε να σας κάνω κάποια μαθήματα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας τι να κάνω. Σχολή στη Νέα Υόρκη είναι η σχολή. Ορίστε. Που. Στη Νέα Υόρκη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι η σχολή, ναι, που σχολή. Η σχολή αυτή ήταν τότε. Το 1973 ήταν, ναι. Ήταν μια από τις καλύτερες σχολές στον κόσμο. Ήταν. Είχε ανοίξει ένα παράρτημα στη Μόντρεαλ. Εγώ πήγα στο παράρτημα του Μόντρεαλ. Αλλά ήταν πράγματι μια. Εκείνη την εποχή ήταν πρωτοποριακή, ήταν μια από τις καλύτερες σχολές. Ναι. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τον Γιώργο τον Βελέτζα, νομίζω ότι είναι ένα πολύ δίκαιο αίτημα της Νάξου να αποκτήσει μουσικό σχολείο. Γιατί αν φημίζεται για κάτι συν της άλλης, το νησί είναι για τη μουσική του, έτσι. Την παράδοση, και όχι μόνο τη συνεισφορά του στο νησιώτικο τραγούδι. Εδώ υπάρχουν, και δεν το γνωρίζει ο κόσμος, εγώ το συζητούσα με τον κύριο Καλογέρα, που είναι ένας από αυτούς που θέλουν να γίνει ένα μουσικό σχολείο στο νησί. Μου λέει αυτή τη στιγμή υπάρχουν εν ζωή 5 Νάξιοι κλασικοί συνθέτες. Το γνωρίζουμε εδώ, δεν το γνωρίζουμε. Να, να, αυτό είναι αλήθεια. Όχι. Ακόμα και εγώ δεν ξέρω, ναι, ότι υπάρχουν καλά, δεν ήξερα ότι είναι. Κλασική μουσική που παίζουν, ναι, στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Πάρα, ναι, πολύ αξιότητες. Ναι, ήξερα δύο για δύο. Και καλή. Ναι. Ναι, θα μπορούσαμε, κοίταξε, πολλά μπορούσαμε να κάνουμε. Και ειδικά και θα μπορούσαμε να μαζεύουμε τον κόσμο να ασχολείται με τον πολιτισμό, να ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα τα ωραία. Αυτό αλλά, που λέει ο Γιάννης είναι το σημαντικότερο, ναι, δηλαδή η ενεργοποίηση του κόσμου, το άνοιγμα για συμμετοχή. Από μόνος του κανείς δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό που χρειάζεται, και εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη. Καλημέρα, να πω παρένθεση. Πολλοί φίλοι έχετε στείλει καλημέρες και φιλιά στο Γιάννη. Θα τα μεταφέρω μαζεμένα. Ο πολιτιστικός της τραγίας λέει: κάνει με δάσκαλο παραδοσιακή μουσική, βιολί και λαούτο, με ενημερώνει. Ναι, ναι, ναι. Εσύ δεν τα λες που είσαι μέλος. Κάτι γίνεται. Αλλά είπαμε, όπως το είπε και ο Γιάννης, ιδιωτικές πρωτοβουλίες ή κάποιοι σύλλογοι, αλλά χρειάζεται ένα γενικότερο αγκάλισμα, μια γενικότερη οργάνωση που αρμόδιος, όπως λέει ο Γιάννης, είναι ο Δήμος, όλο αυτό το πράγμα, το υλικό να συγκεντρωθεί να... Ακριβώς. Και να γίνει μια πιο οργανωμένη προσπάθεια. Υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως είναι θεατρικές ομάδες, όπως είναι, ναι, υπάρχουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται, όπως είπα και προηγουμένως, ο Δήμος βασικά να δημιουργήσει ένα τέτοιο οργανισμό ώστε να μπορέσει να βοηθάει αυτές τις ομάδες όποτε χρειάζονται. Χρειάζονται αίθουσες, χρειάζονται κάποια χρήματα, κάποια αυτά. Ναι, ναι. Δηλαδή μόνο μέσα από το Δήμο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Να ενεργοποιήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και όχι μόνο αυτό. Και οργάνωση. Δηλαδή οργάνωση σε επίπεδο το καλοκαίρι να γίνονται κάποια πράγματα. Δεν είναι όλα μόνο το βιολί. Έτσι δεν είναι. Ασφαλώς. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μα ιδίως το καλοκαίρι που κάνουμε εισαγωγή πολιτισμού με διάφορα ξένα σχήματα που έρχονται εδώ πέρα, είτε αυτά είναι παραστάσεις, μουσικοί, συναυλίες κτλ. Κυρίως το καλοκαίρι φρονώ, και νομίζω και ο Γιάννης θα συμφωνήσει μαζί μου, είναι ευκαιρία να δείξουμε στον επισκέπτη το δικό μας, ναι, στίγμα, το δικό μας πολιτισμό. Να ακούσουμε τους δικούς μας μουσικούς, έτσι, να ακριβώς δούμε τους δικούς μας παραστάσεις. Μα αυτό είναι φίλε μου. Και να γίνονται και κάτι για μας που ζούμε το χειμώνα εδώ. Πολιτιστικά εννοώ. Ναι, γιατί μην είναι η μόνη εποχή που μπορούμε να δούμε κάποιοι, έτσι δεν είναι. Μα θα μπορούσε, όπως είπες, μουσικές ομάδες, ναι, θα μπορούσαν να γίνονται συναισθιάσεις, να γίνονται, λέει, να μαζεύονται και να κάνουμε σε διάφορους χώρους, να κάνουμε και να είναι αυτό που το κάναμε. Ας ενεργοποιηθεί το θέατρο του Καμπανέλη, που μπορούν να γίνουν πράγματα μας. Παλιότερα έχω ακούσει γινόντουσαν και συναυλίες έχουν γίνει μέσα. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ με Γιώργο. Καλημέρα από το φίλο τον Νίκο στο Γιάννη, λέει, που κάνει έργα τέχνης με βότσαλα ακόμα. Έρχεται μήνυμα από την Ορεινή Νάξο τώρα. Λοιπόν, είπα, είναι πολλοί αυτοί που σου στέλνουν τις καλημέρες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη. Το ξέρεις ότι σε αγαπάει πολύς κόσμος στο νησί, δεν είναι είδηση τώρα που το μαθαίνεις, ναι, αυτό. Σε ευχαριστώ.
Θα τα διαβάσω μετά. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω τώρα. Τα αφήνω. Νομίζω όμως ότι κάναμε μια καλή αρχή, Γιάννη, και θα μπορούσαμε και στο μέλλον να την ξανακάνουμε τη συζήτηση, γιατί πιάσαμε μια συζήτηση γενική σήμερα. Εγώ ξέρεις τι θα έλεγα. Ότι ωραία τα λόγια, πρέπει κάτι να κάνουμε να γίνει πράξη όλα αυτά που συζητάμε. Έτσι δεν είναι? Αυτό πρέπει εσείς οι νέοι, εμείς ναι, προσπαθούμε. Εσείς οι νέοι πράγματι. Εγώ και τότε που είχαν δραστηριοποιηθεί τα παιδιά, τους είπα παιδιά εγώ είμαι κοντά σας και ήμουν πράγματι εκεί και τους καθοδηγούσα. Ναι. Αυτό μπορώ να κάνω, ας πούμε. Αλλά αυτό πρέπει και εσείς τώρα οι πιο νέοι, τα παιδιά μας να το ξεκινήσετε. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά, εγώ θα σημειώσω, που τα θυμάμαι καλά κάτι τέτοια. Την προηγούμενη φορά που υπόθηκε η ίδια κουβέντα, στη θέση που κάθε Γιάννης καθόταν ο κύριος Καρβέλης και είπε ότι είναι απαραίτητο να γίνει η αρχή με μια τέτοια κίνηση, μια νέα τέτοια ομάδα. Οπότε νομίζω ότι, όπως είπε και ο Γιώργος Βελέζης προηγουμένως, τα έχουμε ξαναπεί, να ξεκινήσουμε το κάτι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει το κάτι. Και με τον κύριο Σκαρβέλη έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις. Γενικά, όχι μόνο για τον πολιτισμό, γενικά σε πολλά πράγματα. Αλλά είναι στις συζητήσεις. Mm. Δυστυχώς. Ο Κώστας Σκαρβέλης έχει φοβερές ιδέες, αλλά δυστυχώς παραμένουν εκεί. Θέλουμε δίπλα μας ανθρώπους να ξεκινήσουμε, ώστε αυτά να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα. Λοιπόν, δύο εσύ ο Σκαρβέλης και δύο εγώ ο Βελέτζας, είμαστε τέσσερις και ξεκινάμε. Έχει πολλούς. Δεν χρειάζομαστε πολλούς. Εγώ νομίζω ότι μια ομάδα επταμελή, για να είναι και ευέλικτη, γιατί τα πολλά άτομα, ξέρεις, δεν είναι ένα σχήμα το οποίο, ενώ ένα επταμελέ σχήμα ευέλικτο, και θα μπορούσαμε μετά αυτό το πράγμα με διάφορες κατά. Να απλωθεί. Να απλωθεί με διάφορες ομάδες, αλλά το κέντρο, το κεντρικό, το κύτταρο, αυτό πρέπει να είναι ένα επταμελές. Μέχρι εκεί νομίζω μπορεί να λειτουργήσει πιο καλύτερα. Και να υπάρχει και μια βοήθεια. Αυτό το πάμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Αυτό δυστυχώς. Μια βοήθεια καταρχήν από τους πάνω εννοείς, έτσι. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτή θα το κάνω. Για ρίξε μου εδώ μια βοήθεια από πάνω. Εσείς οι από πάνω, λέω, προσέχετε τους από κάτω. Ένα μήνυμα σας από πάνω να στείλουμε με την ευκαιρία. Λοιπόν, Γιάννη, περιττό να σου πω ότι χάρηκα πολύ που τα είπαμε και στον αέρα, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας να τα ξαναπούμε μετά τις γιορτές με το καλό, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε και ελπίζω να υπάρχουν και αυτιά να τα ακούνε. Ελπίζω και εγώ, φίλε μου, ελπίζω και εγώ. Κάνω την ίδια ευχή μάλλον στις γιορτές αυτές, να βγάλουν από τα ακουστικά που έχουν, ώστε να μην ακούνε τι έχουν εκεί, πώς τα λένε, τσοτοασπίδες, ναι. Και να αρχίσουν να ακούνε. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου, και εσύ να είσαι καλά.